Κοντά μας ο προπονητής της Αγίας Παρασκευής, ο κ. Σύφης Βενάκης. Κοτς, πήρα ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο Καλαμάκι κοντά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως η συνέχεια για την Αγία Παρασκευή είναι δύσκολη, παρότι απομένουν λίγες αγωνιστικές. Αντιμετωπίζεται από το Ξαβέρνο στην Κυριακή, το σχόλιο σας για το παιχνίδι. Σίγουρα πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία παλεύει και εκείνη για τους δικούς της στόχους. Θέλουμε εμείς με την ευκαιρία να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό που έχουμε χτίσει ως τώρα. Περιμένουμε να είναι δύσκολο παιχνίδι, όμως θεωρώ ότι από τον επιστρέψαμε από τη διακοπή του πρωταθλήματος και μετά, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και εμείς λόγω COVID, είχαμε και εμείς τα προβλήματά μας, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και βρίσκουμε τον ρυθμό μας. Και θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα μπορέσουμε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Coach, είδαμε ότι κάνετε εύκολα δύσκολα στο προηγούμενο μάτς. Παρότι οι εξτρατές ήταν πολύ καλοί, ο Άγιος Δημήτριος μείωσε και στα τελευταία λεπτά ήταν μεν, σε 2-3. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι ένα δικό σου παιχνίδι το κάνετε, ας πούμε, ντέρμπι το σχόλιο σου και αν σε προβληματίζει. Ναι, εντάξει, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε διευρύνει και το σκορ, όμως το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει στα 60 λεπτά ή στα 65. Ο αντίπαλος κατάφερε και μείωσε σε 1-3 και από εκεί και πέρα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι απρόβλεπτο. Από μια λεπτομέρεια, από μια στιγμή μπορεί να δεχτείς και ένα τέρμα όπως το δεχτήκαμε με το πέναλτι και μπήκαμε σε περιπέτειες χωρίς λόγο. Αλλά όμως τέλος καλό, όλα καλά, καταφέραμε και πήραμε αυτό το πολύτιμο τρίποντο που έχει νομίζω τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Κότς, τι σας έχει φέρει στην κορυφή μέχρι στιγμής, πέρα από τη σταθερότητα, που μια ομάδα για να βρίσκεται στην κορυφή είναι απαιτούμενο σαν στοιχείο, ποια άλλα στοιχεία σας διακρίνουν σαν ομάδα και έχετε καταφέρει σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές να είστε στην κορυφή του πρώτου ομίλου? Εντάξει, εμείς σαν ομάδα από το καλοκαίρι και όχι μόνο φέτος, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι εγώ στην ομάδα, η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Καταφέραμε τουλάχιστον φέτος να ταιριάξουμε λίγο αυτό το σύνολο, να κάνουμε λίγο έτσι τα πράγματα λίγο πιο εύκολα για μας με τις πολύ στοχευμένες μεταγραφές που κάναμε και φτιάξαμε ένα σύνολο το οποίο πραγματικά το χαιρόμαστε να το βλέπουμε. Το κλίμα είναι εξαιρετικό εδώ μέσα στην ομάδα, από εκεί ξεκινάνε όλα για μένα. Έχει πολύ καλά αποδυτήρια η ομάδα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στις δυνατότητές μας, πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε και αυτό είναι πιστεύω που μας έχει φτάσει εδώ, που μας έχει φτάσει ως τώρα. Όμως, αν κάτι μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα, όπως είπες και εσύ Κυριάκο, είναι η σταθερότητα και αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε μέχρι τέλους. Να είμαστε σταθεροί και να δούμε στο τέλος πού θα φτάσουμε την ομάδα. Κότς, η Αγία Παρασκευή είναι και στον θεσμό του κυπέλλου εντός. Βρίσκεται στην προμηθευτική φάση. Αντέχει δύο καρπούς για σημεία μας χάλη για Παρασκευή ή θεωρείς ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο βάθος στο ρόστερ ώστε να κυνηγήσετε και το δεύτερο θεσμό? Και το λέω αυτό διότι είναι και οι δύο ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής που ναι μεν κοντράρονται μεταξύ τους, αλλά κάνουν το έργο για εσάς της ομάδας τοπικού πιο δύσκολο. Εδώ που έχουμε φτάσει στους 8 του κυπέλου και με ένα παιχνίδι στην έδρα μας με τα Σούρμενα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το έχουμε σαν στόχο να το πάρουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Σε σχέση με το βάθος που ανέφερες πριν, νομίζω ότι τώρα με τα δύο από τα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα, αναφέρομαι στον Κούτρο και στον Γκουλούρη, νομίζω ότι γεμίσαμε λίγο κάποια κενά που είχαμε σαν ρόστερ. Τώρα, εδώ που φτάσαμε, ξαναλέω πάλι, είναι ένα παιχνίδι, είναι ένας στόχος ο οποίος μας ενδιαφέρει, παραδοσιακά μας ενδιαφέρει σαν ομάδα ο θέσμος του κυπέλου και παρότι είναι, όπως είπες, ηλιούπολη φωστήρας που κοντράρονται μεταξύ τους, νομίζω ότι αν καταφέρουμε και περάσουμε το εμπόδιο των Σουρμένων, με μια ευνοϊκή κλήρωση στην συνέχεια, μπορεί να ελπίζουμε και σε κάτι καλύτερο και σε αυτό το θεσμό. Coach, εφόσον η ομάδα... Βασικά, ποια θεωρείς ότι είναι ο βασικός αντίπαλος στη μάχη για τον τίτλο? Υπάρχουν πολλές ομάδες, αλλά δεν ξέρω αν θεωρείς ότι υπάρχει περισσότερο από μία ομάδα που θα σας κυνηγήσει μέχρι τέλους. Βάσει βαθμολογίας θα απαντήσω στο ερώτημά σου, Κυριάκο. Εγώ νομίζω ότι βάσει βαθμολογίας αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η βαθμολογία εν μέρει αποτυπώνει την αλήθεια. Νομίζω ότι οι τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις και αναφέρομαι σε εμάς, στον Ολυμπιακό Λιωσίων και στον Άγιαξ Σταύρου και τους αναφέρομαι βαθμολογική σειρά,
Νομίζω ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα παλέψουν μέχρι τέλους για τη μία θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Coach, η ομάδα έχει δομηθεί έτσι ώστε να μην κάνει πολλές μεταγραφές. Όμως σε περίπτωση που βγείτε πρώτοι, αντιμετωπίζετε σπουδαίες ομάδες και στα μπαράζ ενάντια, όποιες και αν είναι αυτές. Είναι έτοιμη η Αγία Παρασκευή να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Κοιτάξτε, το έτοιμος ή μη έτοιμος το κρίνει η διάρκεια και η πορεία. Σίγουρα δεν έχουμε το budget και το βάθος που έχουν άλλες ομάδες οι οποίες θεωρητικά θα φτάσουν σε αυτή τη διαδικασία. Όμως μιλάμε για μια περίοδο 2 μηνών μετά, όπου και πάλι είναι ένα στοίχημα για το πώς θα βρεθούν οι ομάδες εκείνη την εποχή. Θεωρώ ότι αν καταφέρουμε και ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο των αγωνιστικών τώρα του πρωταθλήματος και μπούμε σε διαδικασία μπαράζ, νομίζω ότι θα είμαστε και εκεί πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Τώρα, το αν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και τα δεύτερα μπαράζ, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, δεν μπορώ να το απαντήσουμε τώρα. Αλλά θεωρώ, πιστεύω ότι με βάση την ομάδα που έχουμε, με βάση το υλικό που έχουμε και με βάση αυτό που έχουμε χτίσει μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα είμαστε και εκεί ανταγωνιστικοί. Κότσου, σε μεταγραφικά έχει τελειώσει ή να περιμένουμε κάτι επιπλέον? Νομίζω ότι είμαστε σαν ρόστερ αυτή τη στιγμή γεμάτο. Δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Κάποια αποχώρηση δεν θα γίνει, παρότι έτσι υπήρχαν κάποιες προτάσεις για κάποια παιδιά να φύγουν σε παραπάνω κατηγορίες. Αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε με τη διοίκηση ότι δεν πρέπει να αποχωρήσει κάποιος ποδοσφαιριστής από την ομάδα. Με τα δύο τα παιδιά που πήραμε, νομίζω ότι είμαστε γεμάτοι και δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο. Κότς, πέρυσι για μερικό χρονικό διάστημα πήγε στο Κοστήρα, επέστρεψε στην Παρασκευή. Εφόσον κατακτήσεις το πρωτάθλημα, έχεις κατακτήσει θεσμό με την Αγία Παρασκευή. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε αν είσαι πρόθυμος να παραμείνεις στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανεξάρτητα από την κατηγορία που θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά, καθώς σε λιγότερο από 1,5 μήνα το πρωτάθλημα τελειώνει για τις ομάδες που θα βρίσκονται στα μπαράζ, ενώ για όποιες συνεχίσουν υπάρχει αρκετός χρόνος. Εσύ, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, έχεις τη θετική διάθεση να συνεχίσεις? Εντάξει, εγώ στην Αγία Παρασκευή βρίσκομαι 3 χρόνια. Η Αγία Παρασκευή για μένα είναι μια ομάδα η οποία έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφα χρόνια εδώ. Υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους. Αυτό που εύχομαι εγώ είναι μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω με την Αγία Παρασκευή. Είναι το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον, αυτό είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να την κάνουμε με τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ νωρίς να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα, να δούμε τι έχουμε κατακτήσει και να καθίσουμε σίγουρα να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να πορευτούμε στη συνέχεια με την ομάδα. Υπάρχει διάθεση, σίγουρα εδώ η ομάδα για μένα είναι προτεραιότητα. Πάντοτε όποια ομάδα δουλεύω είναι προτεραιότητά μου και το ίδιο ισχύει και για εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.